κόμματα της αριστεράς που ειλικρινά περίμενα ότι θα δείξουν μια ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτή την κρίσιμη εθνική ώρα. Περίπου και θα σταθούν πραγματικά δίπλα στη λύση του προβλήματος και όχι να μας περιγράφουν αυτό που μας περιγράφουν με τόση ευκολία. Ας επιστρέψει, λέει, η Ελλάδα στη δραχμή. Αυτή είναι η άποψη της κυρίας Παπαρίγα. Και η άποψη του κυρίου Τσίπρα ποια είναι? Η Ελλάδα να μην επιστρέψει στη δραχμή, να μείνει στο ευρώ, αλλά να καταγγείλει τη Δανειακή Σύμβαση. Τι σημαίνει πολύ απλά αυτό? Και αναρωτιέμαι ποιον θέλει να τρομοκρατήσει. 100 δισεκατομμύρια ευρώ διεγράφησαν από το χρέος της χώρας. Και 150 δισεκατομμύρια ευρώ δίδονται στην Ελλάδα για να μπορέσει με χαμηλό επιτόκιο να ξαναπατήσει στα πόδια της. Σε παρέτηση ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιατί?